τον εγώ πολιτικά αυτό ερμηνεύω. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέω όλοι να ξεφύγουμε λίγο από την ιστορία με τα κάγκελα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο μόνο. Υπήρχε μια... δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Γιατί... τέλος πάντων, υπήρχε και από τον κύριο Πάγκαλο και το σχολιάσαμε δυσμενώς εμείς εδώ νωρίτερα. Μια τοποθέτηση σήμερα το πρωί. Την έχετε μάθει, φαντάζομαι. Βεβαίως, ναι, έχω ενημερωθεί. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Δεν με ακουμπούν. Όχι, δεν με ακουμπούν. Όλες αυτές οι προσπάθειες της σύνθλιψης πολιτικών προσώπων που αντιστέκονται απέναντι σε αυτή την κατοχή, έτσι με αφήνουν εντελώς αδιάφοροι. Θα συνεχίσω λοιπόν να βαράω το σύστημα και να είμαι ενάντια σε αυτό, προκειμένου να προσπιστώ τα συμφέροντα των πολιτών, τα οποία με έχουν φέρει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτό και μόνο. Δεν με σταματούν όσοι λάσπη και αν ρίξουν, ό,τι δημοσιεύματα και να βγάλουν σε αυτές τις φυλάδες που διαθέτουν, πολιτικοί, επιχειρηματίες και όλο αυτό το βρώμικο σύστημα. Εγώ συνεχίζω. Mm-hmm. Θέλει κάποιος άνθρωπος κάτι να παρατηρήσει από αυτό για να πάμε στα υπόλοιπα, στα... περί της συνεργασίας? Ότι ήταν απαράδεκτο, σεξιστικό και τελείως, κατά τη γνώμη μου, πώς να σας το πω, απαράδεκτο για 21ο αιώνα σχόλιο. Δηλαδή, εγώ έμεινα άναυδη με τον κύριο Πάγκαλο, ειδικά γι' αυτό, και επίσης μένω άναυδη και με τις επιθέσεις που έχει δεχτεί και η κυρία Μακρύ, αλλά και η κυρία Τσάκρη, σε επίπεδο γυναικείο. Και εγώ το λέω χωρίς να έχω φεμινιστικές περγαμηνές από πίσω μου, το θεωρώ χυδαίο πια να αντιμετωπίσει κάποιος, αν μπορεί, την κυρία Μακρύ και την κυρία Τσάκρη πολιτικά. Mm-hmm. Αυτές οι εξυπνάδες οι οποίες εκφεύγουν της πολιτικής και μπαίνουν σε άλλα σημεία, τις θεωρώ απαράδεκτες. Από όποιαν προέρχονται, έτσι. Εγώ θα το προσπογράψω απόλυτα αυτό και γι' αυτό θέλω να μείνω πολιτικά στο θέμα. Εγώ λοιπόν, πολιτικά, κυρία Μακρύ, εκτιμώ... Και επειδή είμαστε κι άλλοι εδώ, το προσυπογράφουμε απολύτως, νομίζω, όλοι μας, γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι εντελώς απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο. Αλλά δεν ξαφνιαζόμαστε, προσθέτω εγώ, από τον Θόδωρο Πάγκαλο. Αυτός είναι ο Θόδωρος Πάγκαλο. Όχι, σε αυτό ξαφνιάστηκα. Αυτό είναι το ήθος. Κατερίνα, πολύ άσχημα. Σε αυτό δεν θα το πούμε. Δεν είναι, δεν ένα, δεν είναι ένα άτομο Πάγκαλο μόνο. Αλλά είναι, δεν είναι ένα είναι άτομο, κάτι μου, το οποίο δίκιο. Το είδαμε έτσι, και σε εφημερίδες και σε τηλεοράσεις και σε ραδιόφωνα. Και για την κυρία Μακρύ. Και... νομίζω η ομόθυμη καταδίκη είναι αρκετή. Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου και για την κυρία Τσάκρη. Με αυτό το οποίο έχει να κάνει με εσάς και στηρίζεται από όλους, θέλω να πω πάντως ότι είναι άλλου είδους κριτική αυτό που λέει ότι είχε και στοιχεία επικοινωνιακά το ανεβαίνω στα κάγκελα στην ΕΡΤ. Τι εννοείται? Εννοώ ότι το ανεβαίνω στα κάγκελα είναι για να βγει η φωτογραφία, για να υπάρχει το στιγμιότυπο. Αυτό εννοώ. Να βγει η φωτογραφία. Ναι, ναι, από τις 4.30 ώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν σε έναν χώρο περικυκλωμένη από αστυνομικές δυνάμεις, παρανόμως. Ζητούσε να εισέλθει εισαγγελέας και δεν ερχόταν εισαγγελέας. Μέχρι στις 8 παρά που διέταξαν από τους ασυρμάτους, από κάποιον που δεν γνωρίζουμε ποιος έδωσε την εντολή, προκειμένου να σμπρώξουν με τα σώματά τους οι αστυνομικοί και να κλείσουν επάνω της την πόρτα. Μιλούμε λοιπόν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, εάν δεν είχε προστατευθεί από την κυρία, την εργαζόμενη, που φαίνεται στις εικόνες είχε ανέβει στα κάγκελα και έσμπροχνε κάνοντας αντίσταση με το πόδι της και εγώ με το χέρι μου την πόρτα, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Όλα αυτά βέβαια έχουν καταγγελθεί γιατί υπάρχουν εικόνες. Πήγατε στον Άριο Πάγο χθες κλπ. Να ρωτήσω όμως και το επόμενο. Υπάρχουν υπήρχε στην προσπάθεια. Υπήρχε πάγο που πρέπει να πάει. Να υπήρχε, πάνε ναι, υπήρχε σχέδιο να γίνει προσπάθεια την ώρα που συζητείτε στη Βουλή η πρόταση μομφής με αφορμή. Αφορμή, αλλά αυτό ήταν. Και την ΕΡΤ να γίνει προσπάθεια επανακατάληψης του ραδιομεγάρου. Γιατί όχι, αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Όχι. Ότι ήσασταν εκεί σε μια προσπάθεια ως γυναίκες και με την ευαισθησία που θα σας αντιμετώπισαν να ξανανοίξει η πόρτα να μπουν κάποιοι εργαζόμενοι για να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα, κλίμα. Νίκο, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Στις 4.30 ώρα δεχθήκαμε κι εγώ κάποια μηνύματα από την ΠΟΣΠΕΤ ότι είχαν εισέλθει μαζί με αστυνομικές δυνάμεις συγκεκριμένα κάποιοι επωνομαζόμενοι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης προκειμένου να πάρουν κάποιο υλικό μέσα από το κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης, μάλλον της ΕΡΤ, ας το πω καλύτερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με πήρε στο κινητό μου και μου ζήτησε να πάω στον τόπο για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, και εγώ, χωρίς να γνωρίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βρισκόταν εκεί, πήγα και είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να στέκεται. Επίσης, ενημερώθηκε ότι ήταν από τις 4.30 ώρα και να λέει υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά, να καλεί τον εισαγγελέα. Κατανοητό. Αυτό που ζήτησαν οι βουλευτές ήταν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους, που είναι να πάνε μέσα στο
στην ΕΡΤ, στο κτίριο, μαζί με εκπροσώπους των εργαζομένων, που πρέπει να σας πω ότι έχουν χρεωμένο τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός δεν έχει παραδοθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η από κατάσταση την πλευρά, που έχει δημιουργηθεί. Ακούσαμε, αν έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές, ότι όταν μπήκαν την μέρα που μπήκαν, υπήρχε μέχρι και κάμερα και βιντεοσκοπήθηκαν τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ντοκουμέντο που οποιοδήποτε το χρειαστεί, πρέπει η ελληνική αστυνομία, εφόσον το έχει. Ακούστε και καλώς το έχει. Δεν είναι η κάμερα να βιντεοσκοπεί, είναι με ποιο δικαίωμα μπήκανε μέσα επωνομαζόματοι εργαζόμενοι συνοδεία αστυνομικών, τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν και για ποιο λόγο δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία. Γιατί εμείς πήγαμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και καταθέσαμε διάβημα χθες στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η εισαγγελέας έδειξε ότι δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά που είχαν συμβεί και δεν είχε ειδοποιηθεί κανένας εισαγγελέας ότι πρόκειται να μπουν άτομα για να κάνουν οτιδήποτε. Επίσης, να σας πω ότι αυτοί οι επωνομαζόματοι εργαζόμενοι έφυγαν από την πίσω πόρτα, παίρνοντας προφανώς υλικό όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Ένα λεπτό. Ναι, για να κάνουμε διάλογο. Πες το, Μαριάννα. Κυρία Μακρύ, ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ δεν ανήκει ούτε δεν είναι υπό την προστασία του εισαγγελέα. Ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και ως νόμιμος ιδιοκτήτης του, το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αυτό το έχει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Ανήκει στην ΕΡΤ ΑΕ, καθώς δεν έχουν γίνει. Το παράνομο της ιστορίας, ξέρετε, έχει πολλές ερμηνείες. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι είναι παράνομο. Όχι, η κυβέρνηση λέει ότι είναι νόμιμο. Θα σας το αποδείξω. Αφήστε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει πει τόσα ψέματα. Πώς θα την αφήσω την κυβέρνηση, κυρία Μακρύ? Λέω λοιπόν. Να τελειώσω εγώ αυτό που θέλω να πω και εσείς πείτε όχι. Αυτά τα λέει η κυβέρνηση. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι το κτίριο, το ραδιομέγαρο, λοιπόν, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή και εν συνεχεία στην καινούργια του μορφή κτλ. Άρα δεν χρειάζεται εισαγγελέας για την άσκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Εγώ σας ρωτώ, η δημόσια περιουσία που ανήκει, που βρίσκεται μέσα στην ΕΡΤ, είναι χρεωμένη σε εργαζόμενους που δεν έχουν απολυθεί στην ΕΡΤ? Είναι χρεωμένη, όχι υπό την έννοια της αγοράς. Δεν είναι χρεωμένη υπό την έννοια της αγοράς. Δεν αγόρασε κανένας εργαζόμενος κάτι. Είναι περιουσία. Νομίζω ότι όχι. Οι δημόσιοι χρεώνονται. Γιάννη, πες και εσύ αυτό που θέλεις. Κυρία Μακρύ, μου επιτρέπετε μια στιγμή. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω όλους μαζί. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Στηρίζεται λοιπόν σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία είναι πλέον άκυρη, έχει εκπνεύσει. Επομένως, έχει εκπνεύσει και η υπουργική απόφαση στην οποία βασίστηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες της λύσης μιας ανώνυμης εταιρείας, που σας θυμίζω ότι είναι ανώνυμη εταιρεία η ΕΡΤ, επομένως το κτίριο της ανήκει. Οποιαδήποτε άλλη πράξη είναι παράνομη. Να ακούσουμε λίγο το Γιάννη. Αν εγώ θεωρήσω ότι το κτίριο πράγματι είναι που πρέπει να το αποδείξουν ότι δεν είναι πλέον δημόσιο κτίριο, τι δουλειά είχαν να πηγαίνουν συνοδεία αστυνομικών μέσα σε ένα κτίριο? Μην το επαναλάβετε, γιατί το είπατε, αυτό το είπατε πολλές φορές, νομίζω έχει καταγραφεί η άποψή σας. Να πάρουν τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός λοιπόν, ρωτώ εγώ, σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει στο δημόσιο ή αν ανήκει σε ιδιώτες? Κυρία Μακρύ, βάλτε μια τελεία, γιατί θέλουμε και το πολιτικό θέμα. Γιάννη, αν έχει κάτι γι' αυτό, να σα βοηθήσω, προσπαθώ. Όταν λέμε χρεωμένοι, υπάρχουν υπόλογοι οι οποίοι έχουν χρεωθεί υλικά. Βεβαίως. Και αυτό το οποίο χρειάζεται. Ανήκει η ιδιοκτησία, όμως. Αυτό που χρειάζεται να γίνει και έχουν δίκιο αυτοί οι εργαζόμενοι, χρειάζεται να τους καλέσουν αυτούς τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να παραδώσουν το υλικό, το οποίο φυλάχτηκε πολύ προσεκτικά όλο αυτό το διάστημα, ώστε να μην υπάρξουν παρατράγματα. Αλλά είναι χρεωμένοι, δεν είναι ιδιοκτήτες. Δεν μίλησα για ιδιοκτησία, είπα χρεωμένοι. Ωραία, πάμε στη συνεργασία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι χρεώνονται. Πάμε στη συνεργασία. Τον κυρία οποίο Μακρύ, καλούνται να παραδώσουν. Να πω κάτι πριν πάμε στη συνεργασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, λοιπόν. Το ξέρω. Άρα αυτό το υλικό είναι δημόσιο υλικό και δημόσια περιουσία. Εγώ θεωρώ το πιο κρίσιμο και βαρύ. Μην το ξαναπείτε. Το είπατε, κυρία Μακρύ. Είναι κατανοητό. Τι πράγμα. Να σας πω, και έχει μπει παρανόμως κάποιος μέσα και πάρει ένα ρούτερ, για παράδειγμα σας λέω. Κυρία Μακρύ, δεν χρειάζεται και παράδειγμα. Πώς θα το παραδώσω? Κατανοητό μετά είναι αυτό που λέτε. Ποιος θα ξέρει αν εγώ το πήρα για το σπίτι μου ή όλοι τα αντιλαμβανόμαστε. Για το πιο βαρύ, δύο λόγια μόνο. Το πιο βαρύ από όλα όσα περιγράφει η κυρία Μακρύ και είδαμε είναι ότι εκτός του Μαύρου που έπεσε τον Ιούνιο,
Δηλαδή το θέμα της ΕΡΤ είναι ένα βαρύ πολιτικό ζήτημα. Ναι. Μαύρο είναι. Ζήτημα. Μαύρο Συμφωνώ. Ζήτημα. Ναι. Έχουμε, το πιο βαρύ από όσα περιγράφει είναι η απαγόρευση στους βουλευτές από την αστυνομία, από Βεβαίως. Τα ΜΑΤ, να μπουν στο κτίριο. Αυτό Βεβαίως. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εντάξει, μετά δεν από ήταν αυτό. Μόνοι τους οι βουλευτές, ήταν η συνοδεία που ενοχλούσε. Τώρα μια πολιτική Έλα, σύγκρουση. Ναι, 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 κύριο Καστανίδη στα κάγκελα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης να χτυπιέται πάνω στα κάγκελα. Τι σχέση έχει αυτό, βρε Μαριάννα. Γιατί ήταν η ίδια εικόνα. Από πίσω ήταν η απεργία. Δεν μιλάω για την εικόνα. Πάμε σε μια άλλη. Νομίζω πάντως ότι. Μιλάω για την ουσία. Ακούστε με λίγο. Όπως προκύπτει από την κουβέντα, θα είχε ενδιαφέρον χωρίς τη συνοδεία συνδικαλιστών να ζητήσουν οι βουλευτές. Και η κυρία Μακρύ και όλοι αύριο το πρωί δηλαδή να πάνε στο κτίριο εφόσον θέλουν να πάνε. Αλλά προφανώς πολιτικά η κυβέρνηση δεν θέλει να διακινδυνεύσει επανακατάληψή του. Αυτό είναι απλό. Ας πάνε λοιπόν οι βουλευτές να ζητήσουν να πάνε και αν τους απαγορευτεί, υπάρχει τότε να το συζητήσουμε. Νίκο, πολιτικά η κυβέρνηση μετέρχεται των πιο αυταρχικών μεθόδων. Και μια κυβέρνηση που καταφέρνει. Αλλά Καταρίνα, όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα αυταρχικών μεθόδων. Λοιπόν, και καλά, όπου μας πάει κοντά μια κυβέρνηση, είτε είναι αριστερή, είτε δεξιά, είτε είναι δοδικό, είτε σοσιαλιστική δεξιά, είναι αυταρχική. Να ρωτήσουμε την κυρία Μακρύ για τη συνεργασία. Λοιπόν, αυτή η αυταρχικότητα δεν την έχουμε ξαναδεί. Έμα τώρα. Και μια κυβέρνηση που. Έμα τώρα. Και μια κυβέρνηση έμα τώρα. Μια κυβέρνηση. Έλα, Μωρή Μαριά, μην προβοκάρει. Δεν γίνεται, Καταρίνα, μου τώρα πια. Δεν γίνεται ο αυταρχισμό τη κυβέρνηση. Καλά. Δεν γίνεται να σε ενοχλεί. Αν δεν σε ενοχλεί, είναι ανέκδοτο ότι δεν σε ενοχλεί. Με ενοχλεί σε συγκεκριμένα θέματα. Αν δεν σε ενοχλεί, αν είναι ανέκδοτο. Ο καθένας είναι καθεμιά, έχει μια διαφορετική άποψη. Λέω λοιπόν, ναι, αλλά εγώ δεν χαρακτηρίζω τον άλλον την άποψη. Τι θα πει χαρακτηρίζω, γιατί κακό είναι να μιλάμε. Τι είμαστε, talking heads, ας πούμε. Κυρία Μακρύ, ερώτημα. Έχετε πρόβλημα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε πρόβλημα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ? Κανένα. Ακόμα και σε κεντρικό επίπεδο. Εννοώ ότι σας χωρίζουν. Μας χωρίζουν οι κόκκινες γραμμές που έχει πει επανειλημμένος ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν χρειάζεται να κουράζω τον κόσμο και να το επαναλαμβάνω τις κόκκινες γραμμές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το αντέχετε εσωτερικά, γιατί υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν να πάνε σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως και άλλοι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων που το θεωρούν αιτία πολέμου και ότι θεωρούν ότι μπορεί να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία ή να πάνε σπίτι τους. Δεν έχει τεθεί θέμα απόφασης από την κοινοβουλευτική ομάδα αν θα συνεργαστούμε κάπου. Επομένως, δεν τίθεται τέτοιο θέμα για να πούνε αυτές τις απόφασεις. Τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είναι άλλου χαρακτήρα. Τις αυτοδιοικητικές που εξηγήσατε προηγουμένως και το είπατε έτσι ακριβώς όπως είναι, ότι είχε συνεδριάσει τις προηγούμενες ημέρες το Εθνικό Συμβούλιο μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα και πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε αντιμνημονιακά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν βέβαια χρήσμα από κανένα μνημονιακό κόμμα. Τα οποία βέβαια θα είναι και πάνω στις βασικές αρχές των Ανεξάρτητων. Κυρία Μακρύ, αν ένας δήμαρχος εκλεγεί με τη συνεργασία και των δύο πλευρών σε θέματα λαθρομεταναστών, προφανώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν θα έχει γίνει πριν η συνεργασία αυτή, ένα νομικό αν δεν πλαίσιο. Αυτά τα θέματα. Αλλά ο κάθε δήμαρχος έχει και μία στάση, μία αντιμετώπιση. Τι θα υπερισχύσει, τα οποία εμείς θα αποφασίσουμε, θα εξεταστούν. Γνωρίζουμε το ποιος είναι κάθε πρόσωπο και ποιες είναι οι απόψεις τους. Έτσι. Ξέρετε κάτι, Νίκο, είναι νομίζω εκνευριστικό. Εδώ στην Ελλάδα κατόρθωσε να συνεργαστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Επί συγκεκριμένου σκοπού. Επί συγκεκριμένου σκοπού να διαλύσουν το Πασόκ. Σας παράγανε. Δηλαδή, συνεργάστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία και φτιάξαν κυβέρνηση. Και πώς θα συνεργαστεί ένα κόμμα σαν τους Ανεξάρτητους Ελλήνους με τον ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο? Μα τι λέμε τώρα. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Την αποδεσμεύουμε. Καλό βράδυ.